γελούν τα μάτια μου. Σήμερα γυρνώ να δω τους παίκτες, γιατί ξέρετε, με το που μπαίνω μέσα, θέλω να δω τι έχω να αντιμετωπίσω. Και βλέπω τρία παλικάρια ψηλά, σαν τα πεύκα θα πω. Όχι σαν τα κυμπάρια, σαν τα πεύκα θα πω. Έλα να δεις, Νατάσα. Έλα. Έκπληξη! Νατάσα Κουβελά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Έκπληξη σήμερα. Τι είναι αυτό που κάνετε εδώ? Έχω τρεις κυρίους σήμερα, μας κάνανε ντου κανονικά και παρακολουθούν Νατάσα Κουβελά σήμερα, ξαδέρφη του Max Verstappen. Πρώτη από την Ολλανδία, απευθείας έχει έρθει. Δεν είναι η μικρή Ολλανδέζα, είναι η μεσαία, ήταν άλλη πιο μικρή αδερφή. Είναι η μεσαία Ολλανδέζα που πάει στη θέση της, γιατί στο παιχνίδι μας από εδώ μέχρι την Ολλανδία το ξέρουν άπαντες, όποιος γυρίζει. Κερδίζει. Πάμε, λεξομαχία. Πριν και μετά. Πριν και μετά. Μία λέξη στην καθαρέμουσα και μία στη δημοτική. Πες το, Βαγγέλη. Λάρος Γαλάζιο. Γαλάζιος. Κάτι πήγε λάθος και το ξέρεις. Πάμε, Δημήτρης και Βάγκος. Να σας ξεχωρίζω δηλαδή. Και πιο γρήγορος ο Βάγκος. Γλαύκος Γαλάζιος. Γλαυκός Γαλάζιος, αυτή είναι η σωστή απάντηση. 100 ευρώ για τον έτερο Βαγγέλη. Πώς πετύχαμε και δύο Βαγγέλιδες σήμερα, φοβερό πράγμα αυτό. Λοιπόν, σε βαφτίζω τώρα Βάγκο, λοιπόν, δεν ξέρω αν σε φωνάζουν έτσι και φωνάζουνε, φίλοι. Φωνάζουνε, στη δουλειά. Μας βολεύεις, Βάγκο, έλα να παίξεις. Πρώτο γύρος με τον Βάγκο, ο οποίος στη δουλειά, οι φίλοι, είναι πολύ φίλοι, δηλαδή στη δουλειά πολύ κόσμος. Αρκετός, αρκετός. Είμαι σε γραφείο. Σε αποθέωνε τώρα. Εννοείται, σίγουρα. Έρχεται και η κατηγορία, ελπίζω να σου αρέσει. Στην εκκλησία. Στην εκκλησία, λοιπόν. Εδώ είναι οι λέξεις, τέσσερις συνολικά στην εκκλησία. Να σου ευχηθώ καλή αρχή. Ευχαριστώ. Πάμε. Λοιπόν, αρχίζουμε μία δωροεπιταγή γαλαξίας. Παρακαλώ. Λοιπόν, το κάπα. Κάπα. Δεν έχει, χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Να έρθει ο συνονόματος, ο Βαγγέλης. Καλώς τον Βαγγέλη. Πάμε να γυρίσεις. Μεγάλε, ρε μεγάλε, στο νου σου το έχεις. Μία μαύρη φέτα έχει όλη και όλη, δεν έχει άλλες μαύρες. Είμαι λίγο τυχερός. Λοιπόν, είσαι λίγο τυχερός στην αρχή, δεν πειράζει. Να έρθει και ο Δημήτρης να παίξει. Καλώς θα το Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Τα πάμε εξαιρετικά μέχρι τώρα, χάνουν όλοι. Εύχομαι... τη σειρά μου τώρα, να δείξω. Εύχομαι να το αλλάξεις, πάμε. Για πες μας για 30. Το σίγμα. Το σίγμα είναι το πρώτο γράμμα. Επιτέλους εμφανίστηκε ένα γράμμα στον πίνακά μας. Λοιπόν, έχεις 60 ευρώ, γυρίζεις φυσικά. Οπα, εδώ Δημήτρη, πάμε για ένα δώρο και μάλιστα πολύ σπουδαίο. 300 ευρώ. Πες μου το γράμμα. Λάμδα. Αλλά δεν υπάρχει ρε φίλε, πω. Ξανά ο Βάγκος. Έλα να κάνεις σεφτέ. Το ταφ. Τριπλό. 150 ευρώ, είσαι ο πρώτος παίχτης που ξεπερνά το κατοστάρικο. Έχουμε 20 αυτή τη φορά. Όχι, 50, ευτυχώς. 50. Μεγαλύτερο ποσό. Σ' ακούμε. Το νι. Όχι, δεν υπάρχει νι. Χάνεις τη σειρά σου. Βαγγέλη. Θα πω το ρο. Έχουμε. Πήραμε το πρώτο μας πεντάρικο, άνοιξε το πορτοφόλι. Πάμε να βάλουμε κι άλλα μέσα. Έλα. Όχι ρε φίλε πάλι, αν είναι δυνατόν. Τρία γυρίσματα, δύο φορές έχει φέρει μαύρη φέτα. 50%. Χάνεις 25 ευρώ βέβαια, αλλά οκ. Okay. Δείχνει και λίγο την τύχη σου σήμερα. Δημήτρη. Επανέλθω. Εδώ έχουμε πενιντάρικο και περιμένουμε το γράμμα. Το Δέλτα. Δέλτα. Όχι. Βάγκο, σειρά σου. Έχεις 150 ευρώ, είσαι ο μόνος παίκτης που μπορεί να αγοράσει. Α,
Αρκετά κοντά στο διχίλιαρο μπόνους, αλλά τελικά μένουμε στο εικοσάρικο. Ποιο γράμμα σκέφτεσαι? Το μη. Το γράμμα μας είναι το μη. Το οποίο θα ανοίξει εκεί στην τρίτη λέξη. Μία έννοια που αφορά στην εκκλησία, παιδιά. 170 ευρώ έχεις, Βάγκο. Τι σκέφτεσαι? Λοιπόν, θα αγοράσω το α. Μια βοήθεια πρέπει να την πάρουμε από κάποιο φωνήεν. Εντάξει, απλά στο α δεν ήταν και το πιο δυνατό. Να γυρίσουμε, παρακαλώ. Εδώ, το γράμμα αυτό θα τα κρίνει όλα. Πάμε. Το Ζ. Το Ζ, ε. Λυπάμαι. Βαγγέλη, κόπιασε. Κάτι βλέπεις εσύ τώρα, κάτι βλέπεις. Προφανώς. Πάμε. Πρέπει να φέρω σωστό κουτάκι μόνο. Αυτή τη φορά, Βαγγέλη, δεν θα σταματήσει στο μείον 50%. Θα μας πει το επόμενο γράμμα που είναι. Το οποίο είναι το ψ. Το ψ, κάτι ξέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το τελευταίο σύμφωνο του γρίφου δεν το λες τυχαία. Είναι το τελευταίο. Όλα τα υπόλοιπα είναι φωνήεντα. Μακάρι να ξέρεις και τις άλλες λέξεις και θα πάρεις ένα κατοστάρικο. Θα το λύσω φυσικά. Τη λύση. Πάμε. Ωραία. Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Λοιπόν, γιορτάζεται στις 14 Σεπτεμβρίου η ύψωση του Τιμίου Σταυρού και παίρνουμε το πρώτο μας κατοστάρικο. Εφόσον χάσαμε και κάνα δύο φορές, μπράβο. Καλά πήγε αυτό. Είδες την. Θα γυρίσει, το είπα. Τη σκοτεινή πλευρά, την είδες. Ναι, ναι. Πάμε να δεις και τη φωτεινή πλευρά τώρα. Για την ακρίβεια πήρες 100 ευρώ μόνο. Αυτά τα 100 ευρώ το θεωρώ ζέσταμα. Είναι μια αρχή μικρή. Γιατί τα τρία αγόρια μας σήμερα ξεκίνησαν αρκετά διστακτικά. Ας πάμε στο δεύτερο γύρο. Παίζει πρώτος ο Βαγγέλης και κακός τον εστιαστές του τον άνθρωπο. Κακός. Ήθελα να το ρωτήσω τόση ώρα, απλώς είχαμε τη χαρά του παιχνιδιού και δεν προλάβαμε να πούμε πέντε πράγματα. Με τέτοια προφορά, αποκλείεται να μην είσαι να το θέσω. Δεν θα πω καν Σαλονίκη επάνω. Όχι. Όχι. Θα πω Σέρες και επάνω. Είμαι πολύ κοντά σε σένα. Από ποιο μέρος ακριβώς? Από την Ξάνθη. Μα είδες ο άνθρωπος. Είδες ο άνθρωπος. Είναι Ξανθιώτης. Τελείωσε. Κατηγορία για τον συμπατριώτη μου. Ελληνικά σύριαλ. Μάλιστα. Ελληνικά σύριαλ. Είναι δύο σύριαλ. Δύο. Παρότι οι γραμμές που βλέπουμε στον πίνακα είναι τρεις, τα σύριαλ είναι δύο και είναι, να το πω παλιούτσικα, δεν είχε γεννηθεί ακόμα η Νατάσα. Ξεκινάς πολύ καλά, αλλάζει τύχη σου, έχεις δεύτερη ευκαιρία που σημαίνει ότι ακόμα και λάθος να κάνεις. Ναι, θα πω το σίγμα. Το σίγμα, αλλά πόσες είναι οι πιθανότητες, ελάχιστες, ωραία. Πήρες 200 ευρώ. Ωραία, ναι. Πήρες δεύτερη ευκαιρία και έβαλες γράμματα και στα δύο σύριαλ. Το λέω γιατί το δεύτερο σύριαλ, παιδιά, είναι στην τελευταία γραμμή. Ωραία, θα πω το Α. Το Α. ΑΟΞ. Τρία. Πατριωτικά βλέπεις τώρα εγώ το έργο. 600 ευρώ. Θα πω και το Όμικρον. Μπήκες σε επενδύσεις κατευθείαν. Ναι, ναι, να το ξεκινήσουμε. Ωραία. Και πολύ καλά έκανες. Βεβαίως, γιατί θα το βοηθήσουν πάρα πολύ αυτά τα τέσσερα. Και θα γυρίσω φυσικά. Ωραία. Δεν μπορεί να κάνεις κι αλλιώς. Λοιπόν, εδώ είσαι στα 50 ευρώ. Θα πω το μη. Το γράμμα είναι το μη, Μακεδονία. Μάλιστα, έχουμε τρία. Οπότε ανεβαίνεις στα 150 ευρώ. Καταπληκτικός γύρος για σένα. Πάμε για το δώρο των 300. Το ΤΑΦ. Γιατί βλέπεις κάτι στον πίνακα. Κάτι βλέπω. Και θα πάρεις το δωράκι σου. Σήκωσε τη δώρο επιταγή 900. Είναι υπέροχα έπιπλα. Θα βρεις τα περί καταστήματα στην Αθήνα. Αλλά επειδή είσαι Ξανθιώτης, θέλω να σου πω και σε σένα και στη σύζυγο ότι υπάρχει ένα φοβερό site 900.gr, καταπληκτικό e-shop. Και θα γίνει και μεταφορά των επίπλων. Πάνε σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει θέμα. Για ακόμη μια φορά έχεις ένα καλό ποσό. Το νι. Το νι, παρακαλώ, για να τελειώσουμε με τη λέξη «Μαδάμ, μαδάμ, μαδάμ». Δεν μπορώ να πιάσω και τη φωνή, κατάλαβες. Θα το λύσω, φίλε μου. Λοιπόν, εγώ εδώ θα έλεγα την Αντάκα, άμα έπαιζε η γυναίκα σήμερα, θα έλεγα «Ζαργάνα μου», αλλά δεν μπορώ να το πω, οπότε λύσε μου το γρίφο. Το μινόρε της αυγής, «Μαντάμ Σουσού». Δεν μιλάμε για απλά ελληνικά σύριαλ, μιλάμε για σύριαλ που έγραψαν ιστορία, έτσι. Ίσως από τις καλύτερες που έχουν περάσει από την δημόσια τηλεόραση. Πραγματικά. 580 ευρώ, μπράβο. Έχεις και τη δεύτερη ευκαιρία πρίκα και τα επιπλάκια και την πρώτη θέση γιατί ανεβαίνεις στα 680 αυτή τη στιγμή, Βαγγέλη μου. Έκανες τον άψογο γύρο. Μακάρι το ίδιο να κάνει τώρα και ο Δημήτρης που παίζει πρώτος. Δημήτρη, σε καλωσορίζω και εσένα. Είσαι καλά, καλησπέρα. Από πού έρχεσαι? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Α, μάλιστα. Έχω δύο Βορειοελλαδίτες σήμερα ήδη εδώ πέρα και δεν ρώτησα και το Βάγκο νωρίτερα από πού έρχεται.
Εγώ από Αθήνα, αλλά είμαι και εγώ από πάνω. Καταγωγή. Από πού? Από Άγιο Αθανάσιο, έχει, από Έδεσα. Έχει δέσει το γλυκό σήμερα, έχει δέσει το γλυκό. Λοιπόν, έρχεται και η κατηγορία, ελπίζω να σου αρέσει. Επιστημονικά επιτεύγματα. Είναι ένα-δύο επιστημονικά επιτεύγματα. Θα τα βρούμε σιγά-σιγά αφού βάλουμε και τα πρώτα γράμματα. Και ξεκινάει βαρβάτα. Όχι, ρε εσύ! Μας ξέφυγε. Είχα ετοιμάσει τόση πρόζα για σένα για το 500άρικο. Δεν πειράζει, μπορεί να έρθει μετά. Πάμε στο γράμμα. Το σίγμα. Σίγμα. Ωραία. Έπρεπε να είχα πάρει το 500άρικο. Ναι. Αχ, δάστα, μην το συζητάς τώρα. Πάμε, ίσως το φέρεις στην επόμενη. Έλα. Πειράζει. Εντάξει, δυο λουάσκουμε είναι ένα ωραίο δώρο. Για να σε δω με το γράμμα. Το ταφ. Ταφ. Υπάρχει ταφ, οπότε αυτό που δίνω στα χέρια σου είναι ένα δώρο της Energy. Δεν είναι καν δώρο επιταγή, είναι το δώρο το ίδιο. Η αξία του είναι 115 ευρώ, είναι ένα smart home kit, το οποίο εκεί στο σπίτι σου στη Θεσσαλονίκη θα πιάσει τόπο, γιατί θα μπορεί να ελέγξει όλο το σπίτι σου και όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Μη σου πω και από το κινητό, μη σου πω και με τη φωνή. Πάλι κοντά ήσουνα. Μοιράζει. Το κάπα. Το τριγυρίζει το 500αρικάκι, το τριγυρίζει, αλλά δεν το φέρνει. Λοιπόν, έχεις 110 ευρώ δικά σου και το δώρο. Άλλα 115. Το λάμδα. Λάμδα για 50. Και εδώ θα σταθείς άτυχος γιατί δεν υπάρχει αυτό το γράμμα. Βάγκο. Φλερτάρει με 500άρικο και πέφτει πάνω του ακριβώς. Με το πρώτο του γύρισμα. Έχει την ευκαιρία να πάρει 500 ευρώ. Δώρο. Είναι τόσο στενάχωρο όλο αυτό. Ξέρεις να φέρνεις τα λεφτά και να μην μπορείς να πάρεις το ποσό. Έλα, Βαγγέλη. Πίσω στην κατεμιά του, σε δάμε. Χρειάζεται γι' αυτό. Το πι. Το πι. Να το εκεί στη γωνία. Θυμίζω ότι έχει και δεύτερη ευκαιρία πριν από τον προηγούμενο γύρο. Δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία θα φέρεις 50, έλα. Θα πω το ρο. Το ρο. Το είπαμε. Το ρο είναι ένα γράμμα, ναι. Το είπες μόνος. Έχει ακουστεί νωρίτερα από το Βαγγέλη. Ήσουν απρόσεκτος εδώ, αλλά πάλι καλά που σε σώζει η δεύτερη ευκαιρία. Για 30 ευρώ. Θα πω το μη, Μαρία. Κάτι ξανακινείται. Το πρώτο από τα δύο επιστημονικά επιτεύγματα. Ούτε τώρα το 500άρικο, ούτε τώρα. Θα πω το δέλτα. Έχουμε δέλτα. Με. Θυμίζω, είναι δύο επιστημονικά επιτεύγματα, Βαγγέλη. Έχεις διακρίνει κάποιο από τα δύο, πάει το μυαλό σου κάπου ή ακόμα λείπει. Όχι, λείπει. Θα πω το α. Μόνο εδώ. Το έχει ξαναπάθει αυτό ο Βαγγέλης, ναι, πήρε ναι. Το α και το εμφανίστηκε μόνο μία φορά. Γύρισε τώρα. Εδώ πάμε τώρα, πρόσεξε, μην αστοχήσεις γιατί πάμε για ένα μπαλαντέρ. Βαγγέλης. Δηλαδή Β. Έλα, κατάλαβα που το πας. Μπράβο! Σήκωσε τον μπαλαντέρ! Λοιπόν, μιας και είμαστε πολύ. Είδες το πρώτο από τα δύο επιστημονικά επιτεύγματα και πήρες τον μπαλαντέρ το οποίο θα σου χρειαστεί στον τελικό εάν φτάσεις εκεί. Αλλά εδώ, Βαγγέλη, σε χτύπησε η μαύρη μαυρίλα. Χάνεις το 50αρικάκι σου. Δημήτρη, έχεις βρει το πρώτο? Ναι. Ωραία, νομίζω ότι όλοι έχουμε βρει το πρώτο, έτσι δεν είναι. Οπότε καταλαβαίνετε το δεύτερο δεν είναι σκαπανέας. Πάμε. Θα αγοράσω. Θα αγοράσω το όμικρον. Πολύ ωραία. Βέβαια. Γιατί εμφανίστηκε τρεις φορές, εντάξει, πέντε συνόλα, τρεις φορές εκεί που το χρειαζόταν ο Δημήτρης. Στο δεύτερο επιστημονικό επίτευγμα, το οποίο ψιλοφαίνεται τώρα νομίζω, Δημήτρη. Αν όχι, πρέπει να γυρίσει, φιλέ. Θήτα.
Πρόλαβε, προσέξτε, είναι buzzer beater αυτό. Πρόλαβε το χρόνο, αλλά δεν ξέρουμε αν υπάρχει το γράμμα. Ή μάλλον ξέρουμε. Έμα. Λοιπόν, σώθηκε στο τσακ. Θέλω να σου πω ότι αυτό ήταν. Ήταν το γράμμα που ήθελα. Τυχαίο. Τη τελευταία στιγμή. Είπε τυχαία, ε. Ναι. Είναι Στεφ Κάρι η όλη φάση. Έχει πάει στα 9 μέτρα, σουτάρει και τελευταία στιγμή βάζει καλάθι. Πάμε να πάρει το ποσό και το δώρο για τη λύση του γρίφου. Βηματοδότη στιθοσκόπιο. Λοιπόν, το βηματοδότη, παιδιά, έχει εφευρεθεί το 1950. Αλλά προσέξτε, το στιθοσκόπιο είναι πολύ, πολύ, πολύ παλαιότερο. Και το χρησιμοποιούν στην ιατρική από το 1000, προσέξτε, 800 και ξαναπροσέξτε, 16. Τόσο παλιά. Από τις αρχές του αιώνα, 1816. Πήρες 2.15, αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο. Σου λέει, τι μου λέει τον απολυχρονίτη σε μένα, πανελλήνη, θα δώσω. Όχι, αλλά πάρε 2.15 με την τύχη σου και έτσι όλοι έχουν χρήματα πλέον. Προηγείται ο Βαγγέλης από την Ξάνθη με 680 ευρώ. Τον ακολουθεί ο Δημήτρης με αυτά τα 2.15 που έβγαλε τώρα και ο Βάγκος με εκείνη τη λεξομαχία έχει εκείνο το κατοσταρικάκι, το τίμιο. Αν θέλεις κι άλλο τίμιο από λεξομαχία, πάτησε πρώτος το μπάζερ τώρα που έχουμε τη δεύτερη λεξομαχία, σωστά? Σωστά. Η κατηγορία είναι ξένος λογοτέχνης. Πες το. Αντρέ Ζιντ. Είχε πιο γρήγορα και από μένα. Ο Γάλλος, λογοτέχνης, ο οποίος σου δίνει άλλα 200 ευρώ, ανεβαίνει στα 415, συγγνώμη, και με αυτά κάνεις και μια καλή αρχή για την επόμενη φάση, το τέταρτο γύρο, που έχει κατηγορίες 3 αρχικά, μάλλον όχι 3, έχει ούτως ή άλλως, αλλά αρχικά παίζει ο Δημήτρης με αυτή που θα διαλέξεις. Πρώτη κατηγορία, στο θέατρο. Δεύτερη κατηγορία, χώρα αλλά και προϊόντα από αυτή τη χώρα. Και η τρίτη είναι, μια και είμαστε τρεις άντρες σήμερα εδώ πέρα, τρεις παίκτες μας, στον αθλητισμό. Έχετε έφεση, φαντάζομαι. Τη δεύτερη. Τη δεύτερη. Όπ, το αλλάζει! Το αλλάζει λοιπόν. Και έτσι θα πάμε σε χώρες και χώρα και προϊόντα. Η χώρα θα εμφανιστεί πάνω-πάνω και από κάτω θα εμφανιστούν διάφορα προϊόντα. Τα διάφορα βλέπω είναι 3. Πάμε. Θα πω το σίγμα. Για το κάζο του πρώτου γύρου, λέει πάντα το σίγμα ο Δημήτρης. Για να μην την ξαναπατήσει. Να γυρίσουμε παρακαλώ, έχουμε μόλις 60 ευρώ. Είναι πάλι κοσάρικο. Θα πω το κάπα. Ο οποίο δεν σε θέλει μερικές φορές σήμερα. Βάγκο, για κόπιασε. Κοσάρικο. Το ταφ. Το ταφ. Μέχρι τώρα έχουμε γράμματα μόνο στα προϊόντα. Το πι. Έχουμε. Εκατό. Ωραίο. Άρα πήραμε χρήμα εδώ τώρα και ανεβήκαμε στα 450 ευρώ. Το μη. Ωραία. Ανεβαίνεις σχεδόν στα 500. Εντάξει. Στέκεσαι πολύ τυχερός. Γιατί πραγματικά. Πάλι ποσό και μάλιστα μεγάλο. Το λάμδα. Το οποίο είναι διπλό, άρα πας κοντά στα 700 ευρώ. Ξεκάθαρα ο γύρος σου, για πες μου. Το χι. Σήκωσε και την επιταγή των 100. Άλλα 100 ευρώ στο ταμείο σου. Να σε ρωτήσω κάτι, ξέρεις τη χώρα? Ναι. Και από τα προϊόντα πόσα? Τα 2 τα ξέρω. Το τελευταίο μας λείπει?
Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα αγοράσω το α. Θα αγοράσω και το όμικρον. Θα αγοράσω και το έψιλον. Η αλήθεια είναι ότι άρχισες να αγοράσεις. Κι άλλο δώρο έρχεται στην κατοχή σου. Είναι το δώρο της Energy. Είμαι σίγουρος θα το πάρεις. 20 έτος, 28 δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει καμία αγωνία. Το Smart Home Kit είναι δικό σου με το επόμενο σύμφωνο που είναι... Ο Δέλτα. Λοιπόν, εξαιρετικό θα ποσό. Το λύσω. Τώρα, αλλή μόνο, 6.625. Αλγερία, πετρέλαιο, σίδηρος, χουρμάδες. Μπράβο! Λοιπόν, παρότι έπαιξε λίγο έτσι τολμηρά θα το έλεγα, γιατί κάποια στιγμή, ενώ μπορούσε να βοηθηθεί από κάποια φωνή, τα γύριζε, σου την έκανε καλά ο τροχός και τις 3-4 φορές που πήρες ρίσκο, σου έφερε μεγάλα ποσά και έτσι ανέβηκε στα 625 και μαζί με το 100 που έβγαλε στο ξεκίνημα έχεις 7,25 και μόλις για 45 ευρώ, μικρό διαφορά, προηγήσεις στο παιχνίδι του Βαγγέλη που έχει 6,80. Από κοντά και ο Δημήτρης 4,15 έχει πάει πολύ καλά αυτή η πρώτη φάση του παιχνιδιού και το ξεκίνημα της δεύτερης. Μετά τις διαφημίσεις μπαίνουμε χωρίς χρεοκοπίες πλάς σε γύρους μόνο με λεφτά. Είναι τα γεγονότα σήμερα. Πρώτον, Νατάσα, πρώτον. Ναι. Έχουμε τρεις κυρίους σήμερα. Είναι πιο σπάνιο, ονός, δεν το συναντάμε συχνά. Δεύτερον, όχι τόσο σπάνιο, έχουμε τρεις φίλους και τρεις με καταγωγή και διαμονή στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι. Και τα πάνε και πολύ καλά και οι τρεις κύριοι. Βασικά αυτό λέγεται ισοπαλία στον τροχό της τύχης, γιατί όταν η διαφορά είναι στα 2-3 εκατοστάρικα, θεωρείται ισοπαλία, ειδικά με αυτά που υπάρχουν στους επόμενους γύρους. Και είμαστε αυτή τη στιγμή στα μισά του παιχνιδιού μας ακριβώς. Πάμε στον επόμενο γύρο. Σε αυτόν τον γύρο παίζει πρώτος μόνο όποιος κατάγεται από Βόρεια Ελλάδα, αλλά μένει Αθήνα. Ποιος είναι? Ο Βάγκος. Είσαι πολύ τυχερός, είσαι πολύ τυχερός λοιπόν. Να δούμε. Έτσι έκατσε. Λοιπόν, η κατηγορία έρχεται τώρα. Αθλητικά. Μακάρι, είναι όντως. Ναι. Αθλητικά. Στον αθλητισμό. Πετύχαμε λοιπόν. Είχαμε. Στον αθλητισμό. Ωραία. Θα πούμε ότι ήταν μία από τις επιλογές που είχαμε δώσει αρχικά, μία από τις τρεις επιλογές. Έτυχε να είναι σε αυτό το γύρο. Βεβαίως, όσο καλός είσαι εσύ στα αθλητικά, φαντάζομαι είναι και ο Βαγγέλης και ο Δημήτρης. Σήμερα είπαμε, είμαστε τροπαρέα. Τι να κάνουμε. Πάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα δώρο της Energy και θέλω να πω ότι σε αυτές τις τέσσερις ιδέες θα έχουμε δύο έννοιες που σχετίζονται με κάποιο άθλημα ή αθλήματα. Το σίγμα. Δεν το λες κι άσχημο. Καλό, καλό. Δυστυχώς δεν έδωσε όμως πάρα πολλά. Τι εννοώ, ότι πήρες το δώρο που είναι 115 η αξία του, το Smart Home Kit και δεκάρικα για τα γράμματα, άρα είσαι στα 175 και γυρίζεις. Το τάφ. Ωρό. 255. Ούτε τώρα είδαμε 500 άρικο. Το κάπα. Και κάπου εδώ σε εγκαταλείπει η τύχη σου. Χάνεις τη σειρά σου και έρχεται ο συνονόματός σου από την Ξάνθη. Πει όπως Πέτρος. Πει... Ναι, το βρίσκουμε στην τελευταία γραμμή. Νομίζω δύο έννοιες που έχουν να κάνουν με κάποιο αγώνισμα. Ναι, όχι. Πάμε για 40. Το Λάμδα. Δεν έχουμε.
Φεύγω. Ατυχία. Δημήτρη. Τον Ι από τον Νίκος. Το Μ από το Μανώλης. Έχεις 120 ευρώ. Το αγοράσω το όμικρον. Μόνο στη δεύτερη από τις δύο έννοιες που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Εδώ τώρα, Δημήτρη, πρέπει να ευστοχήσουμε σε δύο σύμφωνα. Ποιο είναι το πρώτο? Το Δέλτα. Ας ανοίξει το Δέλτα. Ναι. Και ας μας πεις τώρα το δεύτερο. Το Β'. Όχι. Οπότε χάνεις τη σειρά σου, γιατί έφερες το ένα συν ένα. Βάγκο, έχεις 275 ευρώ. Το Θήτα. Όχι. Βαγγέλη, έχεις 30. Θα πω το ψι. Ούτε. Δημήτρη. Θα είναι αυτό το πρώτο πεντακοσάρικο? Όχι, θα είναι το εικοσάρικο. Που δεν είναι το πρώτο. Το γάμα από τον Γιώργος. Ναι. Σου λείπουν 10 ευρώ για να φτάσεις στα 100. Αυτό θα είναι σημαντικό γράμμα, φαντάζομαι. Ποιο είναι? Το χ. Όχι. Βαγγέλη, 160 ευρώ στην τσέπη σου και 115 το δώρο. Και άλλα 30 εδώ. Το Φι. Ξάνθη, για κόπιασε. Έχεις φανταστεί κάτι στο γρίφο? Όχι, όχι, πάμε. Λοιπόν, εδώ... ακόμα και αν πεις κάτι στην τύχη, θα ήταν καλό να ευστοχήσεις. Είναι 300 ευρώ, θα σε οδηγήσουν στην πρώτη θέση και στο χιλιάρικο. Ξάνθη, ξύ. Ξύ. Ναι, πήραμε, παιδιά, το δωράκι μας. Σήκωσε το, είναι 300 ευρώ, είναι έπιπλα τυνιακός. Είναι άλλα 300 ευρώ στο ταμείο και αυτή τη στιγμή έχεις 340, αλλά πρόσεξε με. Δεν μπορώ να αγοράσω. Δεν μπορεί να αγοράσεις. Και υπάρχει και κάτι ακόμη, να με διορθώσει να τάσει, αν κάνω λάθος. Εγώ δεν βλέπω άλλα σύμφωνα στον γρίφο. Διότι δεν υπάρχουν. Έχουμε μόνο φωνήεντα σε αυτό το γρίφο. Αν το ξέρεις, θα πάρεις συν 100 για τη λύση του γρίφου. 400. Είσαι έτοιμος? Ναι, ναι. Πάμε. Συνοδό εκτείναξης, σημείο προσγείωσης. Έχεις καταλάβει ότι κάτι από αυτά που μας είπες δεν είναι υπαρκτό. Έτσι δεν είναι? Ναι, δεν κολλούσε πρώτη η αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη, θα μαντέψεις εσύ, γιατί δεν μπορεί να αγοράσεις. Οπότε και εσύ πρέπει να μαντέψεις, δεν έχουμε άλλα σύμφωνα. Κάνε μια προσπάθεια κι εσύ. Συνοδό εκτείναξης, σημείο προσγείωσης. Δηλαδή μου έδωσες την ίδια απάντηση που έδωσε ο Βαγγέλης. Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Γιατί δηλαδή, δεν θα κάναμε χάρη στο Βαγγέλη, θα την κάναμε σε σένα? Ρε εσύ, Δημήτρη, τουλάχιστον μια άλλη απάντηση. Βάγκο, το ξέρεις. Αν όχι, είσαι ο μόνος που μπορεί να αγοράσει. Αυτό θέλω να σου πω. Θέλω να αγοράσουμε το Α. Είναι ο μόνος που έχει ένα εκατοστάρικο διαθέσιμο. Εδώ νομίζω ότι αντιλαμβάνονται και ο Βαγγέλης και ο Δημήτρης τι ακριβώς πήγε λάθος. Και εσύ, Βάγκο, το λύνεις για να πάρεις το τίμιο δώρο. Σανίδα εκτείναξης, ναι. Σημείο προσγείωσης. Τα τμήματα του σάματος, έτσι. Νίκος, Τριπλούν κτλ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. 940 για τον Βάγκο, 680 για τον Βαγγέλη, 415 για τον Δημήτρη, έκτος και τελευταίος από τους γύρους της δεύτερης φάσης. Λοιπόν, για να καλύψει μια διαφορά μικρότερη των 300 ευρώ, έχει έρθει ο Βαγγέλης σε μια κατηγορία που έχει περισσέψει από τη δεύτερη φάση, η οποία είναι, Νατάσα, θύμισέ μας. Στο θέατρο. Θέατρο. Προφανώς και δεν ψάχνουμε θεατρική παράσταση. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι
τρεις ορολογίες που έχουν σχέση με το θέατρο. Αυτά τα 500 άρικα δεν τα έχει τιμήσει κανείς σας σήμερα, έτσι, κανείς από τους τρεις. Πραγματικά. Πάμε στο πρώτο γράμμα. Το TAF. Το TAF, λοιπόν. Ωραία. Γυρίζουμε για το δεύτερο. Και αντί των 500, επιμένει και είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά, έχω χάσει και το μέτρημα, που πετυχαίνει μαύρη φέτα. Είναι η χρεοκοπία. Δημήτρη, έλα. Έχει φορτωθεί όλες τις χρεοκοπίες σήμερα ο Βαγγέλης. Νομίζω ότι κανείς από τους άλλους δεν έχει φέρει χρεοκοπία. Πάμε και να μην φέρετε κιόλας. Ωραία, το σούπερ πακετάκι της Energy με τα, ξέρεις έτσι, με τα RBG, W και όλα, τα καινούργια, όλα, όλα, όλα. Έξυπνο σπίτι, πάμε. Το Σίγμα. Σίγμα. Οπα. Oh. Άψογα. Αυτό είναι έκπληξη. Είναι. Ρισκάραμε. Θες μας το γράμμα για 50 ευρώ. Το ΚΑΠΑ. ΚΑΠΑ. Πάλι καλά που είχε ένα, γιατί με τα προηγούμενα ατυχήσαμε. Σαν 50. Το μη. Μη. Είναι 3. Άρα έφτασε στα 200 ευρώ. Αλλά πήγε. Αλλά πολύ μακριά είμαστε από τη λύση του ρίφακου. Ναι. Το μάτι το έχουν βάλει το δωράκι της Energy. Ο Λάμδα. Ο Λάμδα. Μπορείς να το αφαιρέσεις, άλλα 115 ευρώ στο ταμείο σου. 335 το σύνολο. Θα αγοράσω το Α. Σε μια συνήθιστη κίνηση για Βάγκο, να πάρει φωνή εν μόλις βγάλει λεφτά. Άμα δεν φτάσει το 1000, ξέρει ο Βαγγέλης, δεν αγοράζει τίποτα. Λοιπόν, καλά πήγε αυτό, έχεις 2,35. Θα αγοράσω και το όμικρον. Έξι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Το πι. Και είσαι άτυχος εδώ. Βαγγέλη. Θα πω το ρο. Ρο. Να ρωτήσω αν ξέρεις μόνο την πρώτη ορολογία ή έχεις βρει και κάποια άλλη. Καμία. Καμία, καμία. Ακόμα και με το ρο τώρα την πρώτη δεν μπορεί να τη διαβάσεις, γιατί νομίζω ότι το έχεις κάνει πολύ εύκολα εσύ ο ίδιος. Ναι, ναι, λοιπόν, πάμε. Έχεις 90 ευρώ, γυρίζουμε. Καλό ποσό. Θα πω το Δέλτα. Και πολύ θα, καλά θα κάνεις για να πάρεις τα σίγουρα. Και θα το λύσω. Βρήκαμε και τα υπόλοιπα. Έχεις αυτή τη στιγμή 190 ευρώ, αν σου κάνουν, λύσε με το γρίφο. Μελόδραμα, ναι. Χοροθέατρο, ναι. Music Hall. Μπράβο! Εντάξει, βεβαίως, να πούμε την αλήθεια, άφησε το Χ, το Θ και το Ζ, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, δεν μπήκε στο ρίσκο. Δεν ήθελα να το φύγει. Δεν το ζήγησες, δεν το ζήγησες. Εντάξει, δεν πήρες λίγα, πήρες σχεδόν 200 ευρώ. Απλώς δεν φτάνει στην πρώτη θέση, αυτό θέλω να πω. Ο Βαγγέλης λύνει αυτόν τον γρίφο με τον οποίο ολοκληρώνουμε τη δεύτερη φάση. Να δούμε τα ποσά που έχουν οι παίκτες μας. Προηγείται ο Βάγκος με ένα ποσό κοντά στο χιλιάρικο. Κάτι ψηλά σου λείπουν για αυτό, για την ακρίβεια 60 ευρώ. Σε έχει πλησιάσει τόσο πολύ στα 870, δηλαδή άλλα 70 ευρώ και είναι δίπλα σου ο Βαγγέλης. Ουσιαστικά ισοπαλία λέγεται αυτό. Και έχουμε και 4-15, δεν είναι μακριά Δημήτρης. Τον ουραγό. Ξέρεις κάτι, Δημήτρη μου, μόνο η επόμενη λεξομαχία έχει 200 ευρώ. Δηλαδή, αν είσαι εσύ αυτός που θα πατήσει πρώτος, θα πάρεις άλλα 200. Άρα, μην θεωρείς ότι είσαι μακριά, γιατί στους γύρους που έρχονται, 500, 1000, είναι πολύ μικρή η διαφορά σας. Πάμε στη λεξομαχία. Η κατηγορία είναι «Χορεύουμε». Μία Ελληνίδα χορεύτρια για να διευκολύνω και χορογράφος. Βαγγέλη. Όλγα Στεφανίδου. Όλια Στεφανίδου. Αχ, η βιασύνη σου σου έδωσε λάθος απάντηση. Δημήτρη και Βάγκο, όποιος απάντησε πρώτος. Λοιπόν, απάντησατε μαζί, αλλά λίγο πιο γρήγορο ο Βάγκος. Όλια Στεφανίδου.
Μπράβο. Εδώ λοιπόν παίρνει ένα δώρο ο Βαγγέλης από το συνονόματό του, ο οποίος πάνω στη βιασύνη να το πει. Έκανε λάθος. Έκανε λάθος το Όλια. Όλγα ήταν αυτό που ανέφερε και έτσι τα 200 ευρώ πηγαίνουν στον Βαγγέλη. Δεν αλλάζουν σημαντικά πράγματα στις διαφορές, αλλά παίζεις πρώτος τώρα. Έγινες ο πρώτος εκ των τριών που πέρασε τα 1000 ευρώ. Όμως με πολύ μικρή διαφορά από τους δύο συμπαίκτες σου. Η κατηγορία αυτή μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Μπορεί. Ελπίσουμε. Καρτούν. Ταινίες καρτούν λοιπόν και έχουμε δύο στον πίνακα. Άμα τις βρεις χωρίς γράμματα είναι 1000 ευρώ. Το λέω γιατί συμβαίνει πού και πού. Μια φορά τα 4 χρόνια. Έτσι, ξεκινάμε με 300. Πάμε. Το σίγμα. Σίγμα. Και εν τω μεταξύ, Νατάσα, δεν αστειεύομαι και το ξέρεις πολύ καλά. Ότι μπορεί να είναι σπάνιο φαινόμενο, μία στα 4 χρόνια που λέμε, αλλά με ένα γράμμα ή και χωρίς κανένα γράμμα, η λύση ενός γρίφου φέρνει 1000 ευρώ. Ήρθε. Οπα, πα, πα, πα. Είναι το πρώτο πεντακοσάρικο σου, νομίζω. Το ταφ. Και μπορεί να μην είναι και πεντακοσάρικο. Για να δούμε. Είναι, εντάξει. Όπως καταλάβανε όλοι, η ελπίδα μας ήταν να εμφανιστούν 3-4 τάφα, ας πούμε, για να τα οικονομήσεις. Αλλά δεν σε χάλασε το πεντακοσάρικο, πάρ' το και μην πεις κουβέντα. Θα αγοράσουμε το Α. Θα αγοράσουμε το Ωμικρον. Θα αγοράσουμε το Εψιλον. Επειδή έχω διακρίνει τη μία από τις δύο ταινίες καρτούν, να πω ότι είναι και βραβευμένη. Όχι. Και αυτά είναι τα ρίσκα του γυρίσματος. Η αλήθεια είναι ότι πήρες, πόσα φωνήτα πήρε, δύο, τρία. Πήρε αρκετά. Ναι. Χάνεις και το μεγάλο ποσό, γυρίζεις το μηδέν, λυπάμαι γι' αυτό. Έρχεται ο Βαγγέλης, ο οποίος σίγουρα κάτι βλέπει. Περίπου. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει λεφτά πάνω του. Πάμε για δεύτερη ευκαιρία, είναι ωραίο το ξεκίνημα. Θα πω το Χ. Το Χ που φαίνεται. Ωραία. Και 100 ευρώ και μία δεύτερη ευκαιρία, καβάντζα. Το μη. Το μη θέλουμε και το έχουμε τρεις φορές, άρα έχεις 160 ευρώ. Θα αγοράσω το ύψιλον. Κόλλησα. Ναι. Θα γυρίσω. Εντάξει τώρα. Έχει χαθεί το μέτρημα με τις χρεοκοπίες του Βαγγέλη σήμερα, με τις μαύρες φέτες, έτσι 4-5 στο χαβαλέ. Με το κιλό της παίρνει τις μαύρες φέτες. Να δώσουμε την κατεμή. Μακράν ο πιο άτυχος από τους παίκτες μας σήμερα. Πάνω κάτω το ήξερα ότι θα είμαι τόσο άτυχος, αλλά θα τον προσπαθήσω. Δεν περίμενες τόσο όμως, ε. Τόσο δεν τον περίμενα, όχι. Λοιπόν, έχουμε όλοι μηδέν. Δεν υπάρχει, ρε. Θυμάσαι να ξαναφέρω χρεοκοπία. Λοιπόν, δεν θέλουμε άλλες χρεοκοπίες. Το Ρο, από το Ρόδα. Ναι, 300. Όπα, μπαίνεις πολύ δυνατά στο κόλπο. Γιατί πήρες 300 ευρώ με ένα και μόνο γράμμα. Μήπως υποψιάζεσαι όλο το γρίφο, γιατί ξέρεις σίγουρα το ένα από τα δύο. Όχι. Άρα σου λείπει η πρώτη λέξη. Σωστά. Τρία εκατοστάρικα. Το Γιώτα. Για 50. Το Δέλτα. Βάγκο, ξέρεις το γρίφο. Το ξέρω. Θέλεις να το λύσεις για 100 ή να γυρίσεις. Γυρίσω. Ρε Μπαγάσα, έφερες πολύ μεγάλο ποσό. Πολύ. Και σε λέω Μπαγάσα γιατί ξέρει το γρίφο και γελάει γιατί γνωρίζει ότι υπάρχει ποιο γράμμα. Το γάμα. Το οποίο δεν είναι ένα απλό γράμμα. Όχι. Είναι ένα διπλό γράμμα.
που δίνει 300 ευρώ. Οπότε, να ρωτήσω τυπικά, θες να ξαναγυρίσεις ή όχι. Θα το λύσω. Έλα. Φεγγάρι, σούρχομαι, έχασα το σώμα μου. Το διπλό γάμα έδωσε το κίνητρο. Νομίζω ότι αν υπήρχε ένα μονογράμμα, ίσως και να μην γύριζες, γιατί είσαι πρώτος ήδη. Αλλά αυτό το διπλό έκαιγε μέσα σου. Ναι. Πήρες το ρίσκο, βγήκε σε καλό, πήρες άλλα 300 ευρώ και διευρύνει λιγάκι το προβάδισμά του. Λιγάκι. Πόσο λιγάκι, τόσο. 1.440 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι το τρομερό που σώζεσαι, γιατί τα 8.70 που έχει ο Βαγγέλης είναι διαφορά πολύ μικρή, ειδικά μετά τον μπόνους του τελευταίου γύρου. Χρειάζεται λιγότερα από 500 για να σε φτάσει και υπάρχουν στον τροχό. Όπως λιγότερα από 1.000 χρειάζεται ο Δημήτρης, που επίσης υπάρχουν στον τροχό και μπορεί να τα βγάλεις με πολλούς τρόπους. Άρα όλα θα κρυθούν στον τελευταίο γύρο μετά τις διαφημίσεις, γιατί χρειαζόμαστε χρόνο. Και για τους φίλους, δεν χρειάζεται να είστε όλοι από τη Βόρεια Ελλάδα. Προς Θεού, σήμερα έτυχε να είναι όλοι οι Βορειοελλαδίτες. Από όπου και αν είστε, και από το Καστελόριζο ελάτε, και από την Κέρκυρα ελάτε, και από τους Οθωνούς ελάτε, και από όπου θέλετε ελάτε. Δηλώστε συμμετοχή, κάντε μία αρχή και σύντομα κοντά μας. Εδώ, κοντά στο παιχνίδι, στα λεφτά, στα δώρα, στο αυτοκίνητο, στο τζουκ. Το λέω γιατί είχα αφήσει χρόνο στην Νατάσα. Να πάω να το βάλει μπρος, να μαρσάρει λίγο. Ναι, αυτό που ακούτε. Έτσι. Το έχουμε ηχογραφήσει πριν που έκανε εδώ. Βέβαια, να τα λέμε. Έκανε τα test drive της Νατάσα. Το βγάζει στην αυλή, μην βλέπετε τώρα εδώ. Δεν βλέπετε έτσι. Βάζει το αθλητικό παπουτσάκι, μπαίνει μέσα γιατί είναι εύκολο οδήγητο. Μπαίνει μέσα, τη λέει το αυτοκίνητο τι να κάνει και το κάνει η Νατάσα που είναι νέο οδηγός. Επιτόπου. Φανταστείτε τι θα κάνετε εσείς όταν έρθετε να το διεκδικήσετε. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr. Έχουμε και λέμε. Τελευταίος γύρος σε λίγο. Οι αποστάσεις είναι τόσο κοντινές μεταξύ τους που ο πρωτοπόρος Ευαγγέλης δεν νιώθει την ασφάλεια. Γι' αυτό πάμε αμέσως στον τελευταίο γύρο σήμερα που θα κρίνει και τον νικητή και τον φιναλίστ. Σε αυτόν τον τελευταίο γύρο, Ευαγγέλη, η τύχη σου τα έχει φέρει ωραία. Ο γύρος, γιατί ο τροχός δεν θα φέρνει ωραία, σου έχει φέρει 4-5 χροκοπές, έτσι για να ευχαριστηθείς, ρε παιδί μου. Ή 6. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Κοντά, λοιπόν, έχεις φέρει 2 κιλά χροκοπίες, λοιπόν, το θέτω έτσι με κιλά για να περνάμε ωραία. Όμως το ότι παίζεις πρώτος είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόσουν. Γιατί έχεις πάρει ήδη τον πόνο στο 200, άρα σου λείπει χοντρικά ένα 500 και λιγότερο για να περάσει την πρώτη θέση. Παιδιά, καλή τύχη και στους τρεις. Ξεκινάμε με την κατηγορία και γυρίζουμε αμέσως μετά. Τίτλοι τραγουδιών. Μάλιστα. Τουλάχιστον θα κλείσουμε τραγουδώντας. Εδώ βλέπετε 3 γραμμές, αλλά έχουμε 2 τραγούδια του ίδιου καλλιτέχνη. Πάμε. Το απότο τάφ. Γι' αυτό είναι ότι καλύτερο η δεύτερη ευκαιρία, γιατί σε σώζει από τέτοιες αναποδιές. Πάμε πάλι. Πάει για το χιλιάρικο! Λες. Ναι! Όφερε! Και εδώ είναι! Πολλές σιγάτες, είδες. Μετά από 2 κιλά χρεοκοπίες, σου το χρώσταγε η τύχη. Όμως αστόχησες με το ταφ, πάμε στο επόμενο γράμμα. Δεν πρέπει να στοχίσεις. Είναι πολλά τα λεφτά, πάμε για πρώτη θέση. Σίγμα. Το πήρε! Και σηκώνεις το χιλιάρικο. Και σηκώνεις το χιλιάρικο. Αυτό που χρειαζόσουνα έγινε και έγινε με την πρώτη, Βαγγέλη μου. Παίρνεις όλο το ποσό που χρειαζόσουν, να μην έχεις καμία αγωνία όσον αφορά τα ποσά. Τώρα η αγωνία είναι να μην χάσεις τη σειρά σου. Θα αγοράσω φυσικά το αλφα. Προφανώς θα πάει, ναι, όσο πιο πολύ μπορεί με ασφάλεια. Αν και το αλφα. Θα πάρω και το εψιλον. Πολύ καλύτερο. Για γραμματάρα. Ωραία, θα πάρω και το ομικρόν. Έχεις δικαιωθεί και από τα 3 φωνήτα που αγόρασες, Βαγγέλη. Αλλά εννοείται ότι είσαι πρώτος με εκείνο το χιλιάρικο που έφερες, ναι, εξ αρχής. Και εδώ θυμίζω, ως κίνητρο στο Βαγγέλη, γιατί έχουμε ζήσει πολλά σήμερα, ότι κουβαλάς και ένα μπαλαντέρ από το ξεκίνημα. Δηλαδή, αν φτάσεις τελικό, έχεις πολλές ελπίδες
Και για ένα παραπάνω γράμμα. Θα πάρω και το γιώτα. 4/4 με τα φωνήεντα. Από ό,τι φαίνεται, η τύχη είναι συμπυκνωμένη στο τελευταίο γύρο για το Βαγγέλη. Θα πω το νι. Από το ρο. Γράμματα που βλέπει, τα λέει, πολύ καλά κάνει. Έχει 1.900 ευρώ αυτή τη στιγμή ο Βαγγέλης. Τι γίνεται με το μέρος σου, πάμε στο πόσο. Το μη. Το μη. Όχι. Και ξεπέρασε τη χρεοκοπία. Λοιπόν, σταματάμε σε θαυμαστικό. Ας πάμε στο γράμμα. Δέλτα. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε με το ένα από τα δύο τραγούδια που βρίσκεται στον πίνακα. Και μας έχει μείνει το πρώτο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εσύ έχεις εννοείται την πρώτη θέση, γιατί είσαι πάνω από τα 2.000, 2.030. Mm-hmm. Οφείλω να ρωτήσω, παρότι μαντεύω την απάντηση, τι θα κάνεις με το θαυμαστικό. Αν το σηκώσεις, είτε χρεοκοπείς και χάνεις και το παιχνίδι προφανώς, είτε διπλασιάζεις το χρήμα και πάμε για πάνω από 4.000. Εγώ οφείλω να το ρωτήσω, γιατί είναι ο κανόνας του παιχνιδιού. Εσύ τι θα κάνεις? Δεν θα το γίνει, δεν θα το σηκώσω. Είσαι πρώτος και δεν έχει κανένα λόγο να το σηκώσει. Εντάξει, υπάρχουν τα πολλά λεφτά, αλλά είναι και το ρίσκο της απώλειας του ίδιου του παιχνιδιού. Mm-hmm. Οπότε, γι' αυτό είπα, ρωτάω εγώ, επειδή είμαι υποχρεωμένος. Τι κάνουμε όμως τώρα? Θα το λύσω. Διακρίνω μια βεβαιότητα, είσαι 100%. 97. Ωραία, είναι καλό ποσοστό το 97. Αν υπάρχει μια γάτα μαύρη κρυμμένη ακόμα πίσω σου. Λοιπόν, νομίζω ότι όλη η ατυχία του παιχνιδιού ήταν πάνω σου μέχρι το τελευταίο δίλεπτο. Γιατί εδώ σκίζεις. Λύνεις το γρίφο και πας τελικό. Όχι. Λάθος έκανα. Άρα. Τι κάνουμε? Να γυρίσω. Λύσε και. Δεν έχω λόγια. Βλακεία. Δεν είναι δυνατό. Έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει, παιδιά. Έχει το ποσό της νίκης, δεν έχει χάσει τα λεφτά του, αλλά έχει χάσει τη σειρά του. Ναι, έχασε. Και τώρα ο Δημήτρης που έρχεται να παίξει και από το πρόσωπο που καταλαβαίνω ότι δεν ξέρει το γρίφο ακόμη. Όχι. Θα του πω το εξής του Δημήτρη. Ευτυχώς που δεν το ξέρεις, γιατί πρέπει πρώτα να βασανιστείς με το ποσό. Δεν πειράζει. Δεν ήρθε. Το κάπα. Κοίτα να δεις τη θεοκοπία σε συναντά και εσένα. Ουσιαστικά για να σε αποχαιρετήσει από το παιχνίδι και να σου πει, Δημήτρη... Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ας πούμε που ήρθατε. Λοιπόν, και τώρα στέλνω στη σου, γιατί εδώ έχουμε ντέρμπι Βαγγέλιδων. Βαγγέλη, πριν έρθεις εδώ, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτά τα τρία γράμματα που λείπουν, τα ξέρεις? Θα το λύσω. Αν το πεις σωστά και αν το λύσεις όντως, είσαι ο νικητής. Πάμε. Φύγε, κοιάσε με, όνειρο δεμένο. Φύγε, κοιάσε με, όνειρο δεμένο, Πάνος Γαβαλάς. Και εδώ, παιδιά, έγινε κάτι απρόσμενο. Ήρθε ένα ολόκληρο χιλιάρικο. Πόσο σπάνιο είναι αυτό? Πολύ, είναι πολύ, πολύ σπάνιο. Δηλαδή, το πετυχαίνουν ελάχιστοι παίκτες. Και ο Βαγγέλης τα κατάφερε. Σπάνιο είναι και οι γάτες, έτσι. Εδώ δεν παίξαν ρόλο οι γάτες. Οι γάτες έπαιξαν ρόλο σε όλο το παιχνίδι. Όταν η τύχη ήρθε με το μέρος σου και το χιλιάρικο σου, ξαναλέω, είναι πολύ σπάνιο. Έπιασες τη νίκη στα χέρια σου και μετά από βιασύνη, θέλεις, από λάθος ανακάτεμα της σκέψης σου, δεν μπόρεσες να βρεις την πρώτη λέξη και να πάρεις τη νίκη. Και έτσι η νίκη ήρθε στον Βαγγέλη, που ούτως ή άλλως έλυσε το 60% των γρίφων του σημερινού παιχνιδιού. Βαγγέλη, 1.740, ναι, δεν είναι πολλά, αλλά είδες ότι και οι δύο συμπαίκτες σου σε πίεσαν πάρα πολύ στο τέλος, τα χρειάστηκες, αλλά είσαι στον τελικό σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Δημήτρη από Θεσσαλονίκη και τον Βαγγέλη από την Ξάνθη για το πολύ ωραίο παιχνίδι που είχαμε σε αυτή την αντροπαρέα που κάναμε σήμερα εδώ. Ήταν. Και θα πάρω τον Βάγκο, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα. Θα πρέπει να πάμε να γυρίσουμε άλλη μια φορά. Έχει έρθει με μηχανάκι
Έμαθα, μου είπανε τα παιδιά στην είσοδο. Τι θα φύγω. Ναι, το θέμα είναι μην αφήσει το μηχανάκι. Καλό μηχανάκι, μεγάλο κυβισμό. Πόσα κυβισμό. Μεγάλο. Μεγάλο είναι. Φιλοδηγό, μηχανή, άμα θες. Αλλάζω. Το αλλάζει. Το αλλάζω. Κλείσαμε, πάμε να πάρουμε τον Τζουκ. Θέλω να σε ρωτήσω, Βαγγέλη, το εξή. Εάν έπρεπε να ζητήσω κάτι από σένα, θα έλεγα θέλω να πάρω τις μισές σου πλάτες από τη γυμναστική που σου κάνει. Εσύ τι θα έπαιρνες από μένα για να ανταλλάξουμε. Γιατί ανταλλάξαμε ήδη μηχανή με Nissan Juke. Τι θέλεις να πάρεις από μένα, δίνω τα πάντα για να πάρω αυτές τις πλάτες. Την ευχή σου μόνο. Την ευχή μου, την ευχή σου γέροντα που λέμε. Λοιπόν, την ευχή μου την έχεις. Εγώ δυστυχώς πρέπει να πάω στα γυμναστήρια για να φτιάξω αυτό το κορμί. Εδώ όμως δεν χρειάζεται κορμί, χρειάζεται τύχη αυτή τη στιγμή. Βαγγέλη, ήσουν αρκετά τυχερός σε πολλά σημεία του παιχνιδιού. Χρειάζεται να είσαι σε ακόμη ένα. Αν και εδώ δεν υπάρχει ατυχία, υπάρχει απλώς τύχη, πολύ τύχη και πάρα πολύ τύχη. Μαγάρι. Πάμε. Λοιπόν, στο νούμερο 10 το καλό, το 10 έχουμε σταματήσει. Για κόπιασε, να δούμε τι μας περιμένει στο 10. Το κορίτσι με τα πορτοκαλί σήμερα θα μας πει την τελευταία κατηγορία. Η κατηγορία είναι συνώνυμα. Έχουμε λοιπόν δύο λέξεις, συνώνυμα η κατηγορία αλφα, λάμδα, ταφ, σίγμα. Ξεχνάω πάντα κάποιο, το πι είναι τα γράμματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ανοίξουν όσα βρίσκονται στις λέξεις. Το σίγμα το λες και πλούσιο, το αλφα υπάρχει μία φορά, τα υπόλοιπα καθόλου. Σειρά σου. Το κάπα. Κάπα είναι η πρώτη επιλογή του Βαγγέλη. Δεύτερο σύμφωνο. Το ρο. Κάπα καιρό. Μας μένει ένα φωνήεν και ένα σύμφωνο. Όποια σειρά θέλεις εσύ. Όμικρον. Ωραία. Και κλειδώνουμε τα τέσσερα γράμματά σου με ποιο σύμφωνο. Το μη. Μη, σαν να λέμε μουσι. Σωστά. Ναι. Κάπα, ρο, μη και όμικρον είναι τα γράμματα που ζήτησε ο Βαγγέλης. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει μόνο το κάπα. Μπράβο. 10 δευτερόλεπτα. Βραβευμένος. Θα μπορούσε, πήγε και εμένα το μυαλό μου εκεί, αλλά δεν υπάρχει ρο στην πρώτη λέξη. Η δεύτερη λέξη, προσπαθώ να βγάλω κι εγώ μια άκρη, αφήστε το λίγο ακόμα έτσι για το παιχνίδι μας. Τι θα μπορούσε να είναι, σεσμένος μου φαίνεται, αλλά τι μπορεί να είναι, παρακαλώ. Ορισμένος, διαζευμένος. Οπότε θέλαμε μια άλλη επιλογή σε γράμματα, ναι, τουλάχιστον ναι. Κάτι διαφορετικό. Η κατάληξη φαινόταν. Λοιπόν, τι να κάνουμε, φτάσαμε μέχρι εδώ, δεν τα καταφέραμε, δεν φεύγουμε και μάδια χέρια, προς Θεού. Απλώς είπαμε, ρε παιδί μου, ήρθαμε με τη μηχανή, να μην φύγουμε με τη μηχανή. Εντάξει, όπως και να έχει, με τη μηχανή θα φύγεις, αλλά θα τσεπώσει και 1740, οπότε δεν πήγε και άσχημα. Να ανοίξουμε και το φάκελο να μην έχει το αυτοκίνητο τώρα, γιατί χάλασε και τον deal. Η ανταλλαγή αυτή θα μας άφηνε τη μηχανή μεγάλο κυβισμού, θα δίναμε το αυτοκίνητο, όλοι κερδισμένοι θα βγαίναμε από αυτό. Τώρα βγαίνει κερδισμένος μόνος του ο Βαγγέλης με 1740 και όχι, ήταν ποσό τουλάχιστον, καλό, αλλά ήταν ποσό και όχι το αυτοκίνητο. 1740, γιατί όποιος γυρίζει κερδίζει.